Εδώ έχει ευκαιρία η Λέστερ. Τι έβαλε ρε παιδιά, ποιος το έβαλε αυτό? Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Career Mode με την BAM. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να σώσουμε λίγο τα σπασμένα. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε μια νίκη, μια ισοπαλία, μια ήττα. Και τη μοναδική νίκη την κάναμε στο κύπελλο δυστυχώς. Οπότε βλέπετε έχουμε έναν βαθμό και παίζουμε με την Τρανμιρ. Οπότε σήμερα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μας, αν είναι όλο στο πρωτάθλημα, για να επανέλθουμε σε τροχιά ανόδου, play-off. Και έχουμε, όπως είπα, το πρώτο match με την Τρανμιρ. Εδώ είναι η ομάδα και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ κάναμε πέναλτι. Νομίζω πως Κουρτίδης έκανε πέναλτι, δυστυχώς. Κρίμα. Και έκανε πανένκα στο κέντρο. Και βρισκόμαστε ήδη από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Εδώ ο Μάντνη παίρνει την κεφαλιά και κάνει πολύ ωραία το 1-1. Εδώ ο Μάντνη έχει χώρο και κάνει το 2-1. Έχει ήδη 2 γκολ στο 30. Και κάνουμε πολύ καλή αρχή. Εδώ ο Μάντνη θα δώσει τον πάνω, ο οποίος με τη σειρά θα δώσει τον Μανουηλίδη. Και αυτός με ένα πολύ ωραίο τελείωμα θα κάνει το 3-1. Το Μάντρι θα δει τον Μανουηλίδη, ο οποίος θα κάνει το 4-1. Και θα θέσουμε πολύ σοβαρές βάσεις για την νίκη. Δύσκολα θα το χάσουμε το παιχνίδι σίγουρα. Δύσκολα θα πετάξουμε βαθμούς. Και είναι τεράστια ανακούφιση, γιατί μετά από 2 αγώνες στο πρωτάθλημα έχουμε μόλις 1 βαθμό και τη θέλουμε πάρα πολύ την νίκη. Εδώ βγαίνει μπροστά η Τρανμιρ και μια πολύ ωραία σέντρα και ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Δυστυχώς θα μειώσουν. Κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ. Ναι, ένα πολύ καλό τελείωμα. Τώρα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν θα μειώσουν κι άλλο. Εδώ έχει χώρο Τσαούσι. Θα σπάσει στο Μάντνεϊ και θα κάνει το hat-trick ο Μάντνεϊ. Θα ολοκληρώσει το hat-trick, το πρώτο στη σεζόν. Και έχουμε back-to-back hat-trick από το striker μας. Το προηγούμενο μάτσο με το κύπελο είχε κάνει ο Γιώγιακας, αν δεν κάνω λάθος. Θα το κάνει όμως αυτό ο Μάρκο και αυτός με το που μπήκε στο μάτς. Θα κάνουμε το 6-2. Θα δώσουμε διαστάσεις τριάμβου στο παιχνίδι, κάτι που χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Και θα ολοκληρώσουμε την νίκη, θα κερδίσουμε με 6-2. Θα μου δώσει full ψυχολογικό boost. Θα πάρουμε τους 3 βαθμούς και ας ελπίσουμε να μην σταματήσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, ανανέωσα μερικά συμβόλαια, όχι όλα. Δυστυχώς δεν είχα αρκετά λεφτά για να τους ανανεώσω όλους. Οπότε πάμε έτσι. Ξεκινήσουμε να κάνουμε το 2-2 για σήμερα. Εδώ ο Μάντιν έχει χώρο και φεύγει. Και θα ξεκινήσουμε τέλεια. Ο Μάντινι θα κάνει το 1-0. Αλλά ξανά την πατήσαμε από κόρνερ. Έχω φάει τόσο πολλά γκολ από κόρνερ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είτε τον βγάζω τον τερματοφύλακα είτε τον αφήνω στο τέρμα. Κάπως βρίσκουν τρόπο και σκοράρουν.
Εδώ θα περάσει μπροστά στο σκόρι Harrogate με ένα ακραίο σουτ. Εδώ ο Μάντνεϊ. Αυτή τη φορά θα τον κερδίσει το τερματοφύλακα της Harrogate. Τερματοφύλακα της Harrogate και θα ισοφαρίσει. Ευτυχώς. Εδώ. Πήγα να πω ότι παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Αλλά κόντρα την μπάλα πάνω του. Και δεν ξέρω καν πώς μπήκε αυτό το γκολ. Εδώ έκανα πολύ καλή άμυνα. Και δεν ξέρω καν τι έκανε εκεί πέρα ο Γκουντής. Κρίμα. Κρίμα. Αλλά φαντάζομαι έτσι είναι το career mode. Και συνεχίζει και παίρνει κόντρες. Έχουμε πάει στο 97 και δεν μπορώ να του κλέψω την μπάλα με τίποτα. Ναι, μάλλον επειδή είναι στο Legendary και δεν είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο. Όχι μάλλον, σίγουρα. Το βλέπουμε και στα Squad Battles online. Το οποίο των παιχτών ανεβαίνει αρκετά και μπαίνει full. Και βρισκόμαστε 14η και βρισκόμαστε με διαφορά στην πρώτη θέση με την καλύτερη επίθεση και με τη χειρότερη άμυνα. Μία νίκη, μία σοπαλία, δύο ήττες. Λοιπόν, παίζουμε με την Grisby για το επόμενο match, η οποία έχει 0 βαθμούς. Θεωρητικά πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το match χωρίς να δυσκολευτούμε πολύ. Έκανα κάποιες αλλαγές για αυτό το παιχνίδι και άλλαξε και λίγο και το σύστημα. Έβγαλα το Madden γιατί ήταν πολύ κουρασμένος, έβαλα τα Γιώργια μπροστά και έβαλα πάνω τα Ιτζόγλου στα Cam. Θα παίξουμε ένα Παπαδόπουλο δεξιά, Μανολίδη αριστερά. Και έβαλα και τον Μάρκο στο center back, τον Καραΐσκο δεξιά. Το έκανα γιατί ήταν αρκετά κουρασμένοι το προηγούμενο match και είναι ώρα να τους ξεκουράσω. Θα παίξουν στο επόμενο και ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να το κερδίσουμε αυτό το match. Εδώ. Πάλι πέναλτι. Με τον ίδιο τρόπο που είναι και στο προηγούμενο, στο προ-προηγούμενο μάτς βασικά. Ο Κουρτίδης πάλι. Αυτά χαζά πέναλτι δίνει το παιχνίδι. Και είχε τελειώσει η φάση, είχε βγει κόρνερ. Και ξανά το φάγαμε. Εδώ μπορούμε να μειώσουμε και θα το κάνουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ του Μανουιλίδη. Εδώ θα πάρει πάλι προβάδισμα η Grisby. Μου φαίνεται πως δεν μπορώ να τους κόψω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Εδώ έχει χώρο ο Γιώγιακας και πρέπει να σκοράρει. Και θα το κάνει. Τέλεια. Θα ξαναισφαρίσουμε. Είχαμε χώρο. Εδώ τα Τζόγλου έχει την μπάλα. Φεύγει. Δίνει πολύ ώρα στο Γιώγιακα. Και ευτυχώς κάνουμε το 3-2. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μάτς. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Εδώ ο Γκέλης στα πλάγια. Θα δώσει τον Τάι. Το στο Γιώγιακα. Και θα δώσει τον Πάνο. Ο οποίος θα τελειώσει υπέροχα τη φάση. Υπέροχα. Και θα
κάνουμε το 4-2. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την νίκη. Κυκλοφορήσαμε πολύ ωραία την μπάλα. Και ο Γιώκας έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει 2 γκολ και 1 assist. Εδώ ο Γιώκας πολύ ωραία στον Παπαδόπουλο που θα κάνει ένα πολύ ωραίο πλασέ. Και θα κλειδώσουμε την νίκη. Θα κάνουμε το 5-2. Δεν μας έπαιρνε να πετάξουμε πάλι βαθμούς με τίποτα. Ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Θα λήξει το μάτς 5-2. Ευτυχώς που κερδίσαμε, έπρεπε. Παίζαμε με την τελευταία Grisby που έχει 0 βαθμούς. Δεν μας έπαιρνε να πετάξουμε και εδώ πέρα βαθμούς. Και ξεκουράσαμε και μερικούς παίχτες, οπότε για το επόμενο μάτς θα είναι λίγο πιο ξεκουραστή. Που παίζουμε για το κύπελο, αν δεν κάνω λάθος. Παίζουμε με τη Leicester. Και έχουμε το επόμενο μάτς με τη Leicester για το Carabao Cup. Δεν έχω ιδέα καν ποιος γύρος είναι. Round 2 λέει. Δεν ξέρω βέβαια πάλι ποιος γύρος είναι. Ενώ πόσο μακριά είμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι το match. Και ας ελπίσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αν και η Leicester μάλλον θα είναι πολύ δυνατή. Θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάμε να ξεκινήσουμε και ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Εδώ δεν νομίζω να βγάλει κόκκινη. Κι όμως έβγαλε κόκκινη. Από πολύ νωρίς η Leicester μένει με 10. Και αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Εδώ έχουμε χώρο και παραλίγο να κάνουμε το 1-0 με το Madney. Έχουμε ένα πλεονέκτημα από πάρα πολύ νωρίς. Και εδώ ο Μάντινι θα πάρει την κεφαλιά και θα ανοίξει το σκορ. Θα ανοίξει το σκορ με τη Leicester. Πρέπει να βρίσκεται 2 κατηγορίες πάνω. Και είναι και από τη φαβορή για την άνοδο στην Championship. Που μας χωρίζουν πάρα πολλές θέσεις. Εδώ η μπάλα φτάσει στον πάνω και θα κάνει το 2-0. Κυκλοφορήσαμε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε το 2-0. Και έχουμε και παίζουμε και με ένα παίκτη παραπάνω για όλο τον υπόλοιπο αγώνα προφανώς. Εδώ ο Μάντινι φεύγει στην πλάτη και πολύ ωραία με ένα πάρα πολύ όμορφο τελείωμα θα κάνει το 3-0. Εδώ έκανε πολύ ωραία κίνηση προς τα μέσα. Γύρισε το σώμα του και έκανε ένα τελείωμα στην απέναντι γωνία. Και νομίζω πως με αυτό είμαστε πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Εδώ έχει ευκαιρία η Leicester. Τι έβαλε ρε παιδιά? Ποιος το έβαλε αυτό? Ο Vardy. Απίστευτο τελείωμα. Μπαλεύχει με πάρα πολύ δύναμη. Μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Και αυτή μάλλον θα ήταν η τελευταία ευκαιρία του αγώνα. Πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη εναντίον της Leicester, η οποία έπαιζε με 10 παίκτες από πάρα πολύ νωρίς, από το 3ο-4ο λεπτό. Και περνάμε στην επόμενη φάση του κυπέλλου του Καραμπάου. Και ας ελπίσουμε αυτή να μην ήταν και η τελευταία νίκη στο κύπελο. Από ό,τι βλέπετε παίζουμε το επόμενο μάτς με τη Salford εκτός έδρας, που έχουμε και 2 από 7 βαθμούς. Έχω ανανεώσει τα συμβόλαια κάποιων παιχτών και πρέπει να ανανεωθούν και κάποιον άλλον ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό στο φετινό career mode με τα budget. Παλιότερα θα μου ότι μπορούσες να έχεις να μεταφέρεις λεφτά και καλά από το
Από τα λεφτά που έχει για μεταγραφές προς τους μισθούς. Αυτό ήθελα να κάνω εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω πώς. Οπότε, ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κλείνουμε με απολογισμό 3 νίκες και μια ήττα. Κάναμε μια ήττα στο πρωτάθλημα, δυστυχώς. Κερδίσαμε 2 ματς στο πρωτάθλημα και κάναμε και μια νίκη επί της Leicester στο Carabao Cup και περάσαμε στην επόμενη φάση. Που ήταν πάρα πολύ καλή νίκη. Πάρα πολύ καλή νίκη. Θα θέλω να επικεντρωθώ λίγο στο πρωτάθλημα. Να θέλω να είμαστε μονίμως σε τροχιά playoff. Αν και ο στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία, δεν θέλω να έχουμε αυτό σαν βλέψεις. Θέλω να στοχεύσουμε για τα playoff. Και γιατί όχι για την απευθείας άνοδο, αν και πολύ δύσκολο. Το βλέπουμε στην πορεία. Αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, αν απολαμβάνετε αυτή τη σειρά. Ένα subscribe για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που θα βγουν. Και τα λέμε στο επόμενο.